Η τελευταία απόφαση της ομάδας πρωτοβουλίας για την διάσωση του Δήμου είναι να γίνει ένα δεύτερο πανδημοτικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της πόλης μπροστά από την είσοδο του Δημαρχείου και έχει σημασία γιατί να είναι μπροστά από την είσοδο του Δημαρχείου. Έχουμε συνεννοηθεί και με τον Δήμο Γεροσκήπου για την ακριβή ημερομηνία. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν αποφασίσει ομόφωνα και συμφωνούν με αυτή την πράξη την οποία πάμε να κάνουμε γιατί πιστεύουμε όλοι μαζί και φαίνεται ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει πλέον στην πόλη μας ότι ο Δήμος Γεροσκήπου πρέπει να κρατηθεί ως οντότητα, πρέπει να διατηρηθεί και εφόσον έχουμε αποδείξει και στον Υπουργό Εσωτερικών και στους υπόλοιπους αρμοδίους οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι ο Δήμος Γεροσκήπου έχει τις προϋποθέσεις, έχει τη δυνατότητα και μάλιστα ο Δήμος Γεροσκήπου σύμφωνα πάντα με τα όσα λέει ο Υπουργός μπορεί να μεγαλώσει και προς Ανατολάς, δηλαδή να συμπεριλάβει τα Κονιά, την Αγία Μαρινούδα, την Μαραθούντα, την Αγία Βαρβάρα, την Αχέλια ακόμα, για να μεγαλώσει ως έκταση, να πάρει και τις εξουσίες που θα πάρει από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το κράτος γενικότερα, τις οποίες λέει ο Υπουργός ότι θα δώσει στους Δήμους οι οποίοι θα μείνουν ως οντότητα πλέον. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο Δήμος Γεροσκήπου θα έχει μια αρκετά οικονομικά ωφέλη που θα μπορέσει να ωφελήσει και στους πολίτες αλλά και στον ίδιο τον Δήμο ως δημιουργία νέων έργων κλπ.